Καλησπέρα, καλησπέρα σε όλους σας. Να είμαστε και πάλι μαζί εδώ, όπως κάθε Πέμπτη τακτική στο ραντεβού μας. Να στείλω την καλησπέρα μου σε όλους τους φίλους που μας παρακολουθούν. Παρακολουθούν το αγαπημένο μας κανάλι, το Philadelphia News, στην Ελλάδα, στην Γερμανία, στον Καναδά, στην Κύπρο, εκεί που μας παρακολουθούν. Την καλησπέρα μου για άλλη μια φορά σε όλους εσάς. Όπως πάντα τακτική στο τακτικό ραντεβού μας εδώ Πέμπτη στις 9 ακριβώς, για να δούμε τι έγινε στη 15η αγωνιστική του πρωταθλήματος στην Α αεραστεχνική και στην Β αεραστεχνική κατηγορία. Να πάμε στην Α αεραστεχνική, όπως πάντα τέταρτος όμιλος, 15η αγωνιστική. Είχαμε ένα αναβληθέν παιχνίδι, ο Μακεδονικός Αγίου Βασιλείου Μακεδονικός Λυτής, όπως είπαμε αναβληθέν παιχνίδι λόγω ακαταλληλότητας γηπέδου. Ο Άρης Καβαλαρίου έπαιζε με την ΠΑΕ Δορκάδας 2-1 το αποτέλεσμα. Εθνικός Σοχού Δόξα Περιβολακίου 1-3. Όπως είπαμε αναβληθέν παιχνίδι ο Μακεδονικός Αγίου Βασιλείου Μακεδονικός Λυτής. Θύελλα Περιστερώνας Κεραυνός Κολκικού 4-2. Ξέφυγε αρκετά στη βαθμολογία η ομάδα της Θύελλας Περιστερώνας. Αυτά θα τα δούμε στη συνέχεια όμως. Εθνικός Λαγινών ΠΑΕ Ξυλούπολης. Αυτά με την 15η αγωνιστική του πρωταθλήματος. Όπως είπαμε, ένα λιγότερο αγώνα η ομάδα του Μακεδονικού Αγίου Βασιλείου και η ομάδα της Λυτής. Βαθμολογικά, όπως είπαμε, ξέφυγε αρκετά η Θύελλα Περιστερώνας με 33 βαθμούς. Ακολουθεί η Δόξα Περιβολακίου με 25. Ο Εθνικός Λαγινών με 22, Μακεδονικός Λυτής με 21, Μακεδονικός Ασκού εδώ γίνεται μάχη στη βαθμολογία με 20 βαθμούς με την Δορκάδα, Κεραυνός Κολκικού με 18, Μακεδονικός Αγίου Βασιλείου με ένα αγώνα λιγότερο, όπως είπαμε, λόγω ακαταλληλότητας του γηπέδου εκεί στο γήπεδο του Μακεδονικού Αγίου Βασιλείου με 15 βαθμούς, Εθνικός Σοχού με 13, ΠΑΕ Ξυλούπολης με 12, τελευταίος ο Άρης Καβαλαρίου. Αυτά με την άλφερες τεχνική κατηγορία. Να πούμε και στην 16η αγωνιστική θα γίνουν τα εξής παιχνίδια. Εθνικός Σοχού θα αντιμετωπίσει τον Άρη Καβαλαρίου, ο ΠΑΕ Δορκάδας στο Μακεδονικό Αγίου Βασιλείου, πάντα με ένα αγώνα λιγότερο. Δόξα Περιβολακίου την Θύελλα Περιστερώνας. Μακεδονικός Λυτής θα αντιμετωπίσει το Μακεδονικό Ασκού. Ο Κεραυνός Κολκικού την ΠΑΕΟ Ξυλούπολης. Αυτά με την Α αεραστεχνική τον τέταρτο όμιλο. Πάμε στην Β αεραστεχνική. Εκεί γίνεται μάχη στην τρίτη θέση της βαθμολογίας. Ο Άρης Ξηροποτάμου με τον Άγιο Γεώργιο με 27 βαθμούς. Να πούμε την 15η αγωνιστική τι έγινε στα εξής παιχνίδια. Και ένα παιχνίδι αναβληθέν, ο ΠΑΟΚ Σταυρού αναβλήθηκε με το ΑΣΠΗ Νικομεδινός. Όπως είπαμε, το παιχνίδι λόγω ακαταλληλότητας του γηπέδου αναβλήθηκε το παιχνίδι. Θα μάθουμε πότε θα γίνει αυτό το παιχνίδι. Ο Μακεδονικός Νέας Απολωνίας αντιμετώπιζε την Δάφνη Ευαγγελισμού, το παιχνίδι έληξε 2-1. Τρίτον Βόλβης με τον ΠΑΟΚ Ανιξιάς 0-2 αποτέλεσμα. Κορώνια Αστέρας Αναλήψιος, που ξέφυγε αρκετά στη βαθμολογία, κέρδισε την Κορώνια 1-0 εκτός στην Κορώνια. Μακεδονικός Στίβος αντιμετώπισε το Βρασίδας Βρασνών, τελικό αποτέλεσμα 2-0. Η Αρέθουσα αντιμετώπιζε τον Αετό Άνω Σταυρού 0-4 το αποτέλεσμα. Ο Άρης Ξηροποτάμου, έχουμε από το γήπεδο του Άρη Ξηροποτάμου το παιχνίδι, θα σας το δείξουμε στη συνέχεια της εκπομπής μας. Ο Άρης Ξηροποτάμου αντιμετώπιζε τον Άγιο Γεώργιο. Όπως είμαι βαθμολογικά, γίνεται ντέρμπι εκεί στην τρίτη θέση της βαθμολογίας. Αυτά θα τα πούμε στη συνέχεια όμως. Το παιχνίδι έληξε 2-0. Άρης Ξηροποτάμου, Άγιος Γεώργιος. Όπως είπαμε, Αστέρας Αναλήψεως ξέφυγε αρκετά με 33 βαθμούς. Ακολουθεί η Κορώνια με 29. Εδώ στην τρίτη θέση, όπως είπαμε, γίνεται μάχη με τον Άρη Ξηροποτάμου και τον Άγιο Γεώργιο.
ποιος θα πάρει την τρίτη θέση με 27 βαθμούς. Το Στίβος ακολουθεί με 25, ο Σταυρός ακολουθεί με 23, οι Ασπίδες Νικομηδινών με 22, ο ΠΑΟΚ Ανιξιάς με 21, Αετός Σταυρού με 20, Φλόγκα Λαγκαδικίων με 19, Βρασίδας Δραστών με 15, Αρέθουσα με 13, Μέγας Αλέξανδρος Απολωνίας με 9, Δάφνη Ευαγγελισμού με 6, ενώ ο τελευταίος στη βαθμολογία, ο τρίτον Βόλβης, με 3 βαθμούς. Είχαμε ένα παιχνίδι, όπως είπαμε, από την Β' αεραστεχνική κατηγορία και από τον 5ο όμιλο, Άρης Ξηροποτάμου, Άγιος Γεώργιο. Το παιχνίδι έληξε 2-0 σε ένα βαρύ γήπεδο. Οι δύο ομάδες δώσαν μάχη εκεί, όπως είπαμε, σε ένα πολύ βαρύ γήπεδο λόγω της βροχής που έπεφτε στις προηγούμενες μέρες. Το παιχνίδι έληξε 2-0. Πάμε να δούμε τι έγινε στο παιχνίδι αυτό και επιστρέφουμε σε λίγα λεπτά και πάλι μαζί. Εδώ ο Άρης Ξηροποτάμου αντιμετωπίζει τον Άγιο Γεώργιο, τον τέλεσε. Μιλάει εκεί ο Γιαννίτης και γκολ. Να που ήρθε το γκολ στο 40 ακριβώς για τον Άρη Ξηροποτάμου, που προηγείται με ένα μηδέν με το τα Μαλαλίδης κάνει και ο σούτ εκεί. Βαχαλανίδης και γκολ. Να το γκολ ακριβώς στο 11ο λεπτό του δεύτερου ημιχρόνου, το 2-0 ο Άρης Ξηροποτάμου τον Άγιο Γεώργιο. Ανδρεάδης πέρασε. Ανδρεάδης. Ανδρεάδης ζητάει πέναλτι. Και κάπου 2-0 τελικό αποτέλεσμα εδώ στο γήπεδο του Άρη Ξηροποτάμου. Κοντά μας έχουμε τον Γιώργο του Μουρατίδη να μας πει αυτός από την πλευρά του πώς είδε το παιχνίδι. Γιώργο, καλησπέρα, συγχαρητήρια για την νίκη. Ευχαριστούμε. Ένα πολύ καλό παιχνίδι. Παίξαμε και δύο πολύ σκληρά. Το θέλαμε πολύ αυτό το παιχνίδι και από θέμα ψυχολογία και βαθμολογικά. Και βαθμολογικά που πλησιάζεται την ομάδα τη Κορώνια. Ένα πλησιάζει για την κορυφή. Αν και ο στόχο δεν ήταν μια άνθρωπο, η πορεία δείχνει ότι το θέλουμε πολύ. Ελπίζω να συνεχίσουμε. Οι φίλοι του και οι φιλάθλοι δηλαδή ενισχύουν αρκετά κάθε φορά την ομάδα. Οι φίλοι είναι πάντα κοντά μας και σας ευχαριστούμε πολύ για αυτό. Είτε παίζουμε εντός έδρας είτε εκτός έδρας και είναι ένα πολύ μεγάλο σύν για την ομάδα. Ωραία, ευχαριστούμε πολύ. Να είστε καλά. Παρακολουθήσαμε το παιχνίδι Άρης Ξηροποτάμου Αγίου Γεωργίου, όπως είπαμε, που έληξε 2-0 το παιχνίδι σε ένα πολύ βαρύ γήπεδο, όπως είπαμε. Αρκετές αξιόλογες φάσεις, όπως παρακολουθήσαμε και από τις δύο ομάδες, σε ένα πολύ καλό παιχνίδι. Να πάμε να δούμε τι θα γίνει όμως και στην 16η αγωνιστική του πρωταθλήματος. Ο ΠΑΟΚ Σταυρού αντιμετωπίζει την Φλόγα Λαγκαδικίων, Ασπίδη Νικομηδινός της Τρίτων Βόλβης, Δάφνη Ευαγγελισμού αντιμετωπίζει την Κορώνια, ο ΠΑΟΚ Ανιξιάς αντιμετωπίζει στην έδρα του τον Μαστίβος, Αστέρας Αναλήψιος αντιμετωπίζει την Αρέθουσα, ο Βρασίδας Βραστών τον Άρη Ξηροποτάμου, ενώ ο Άγιος Γεώργιος με έναν αγώνα λιγότερο, όπως είπαμε, βαθμολογικά, όπως και ο ΠΑΟΚ Σταυρού και η Ασπίδα Νικομηδινός, αντιμετωπίζει τον Αετό Σταυρού. Αυτά και με την επόμενη αγωνιστική, 16η αγωνιστική. Μία ακόμα αγαπημένη σας εκπομπή, Σέντρα, ήταν κοντά σας, συντροφιά σας, όπως κάθε Πέμπτη, τακτική στο ραντεβού σας ακριβώς στις 9. Παρακολουθήσαμε τι έγινε στα παιχνίδια της 15η αγωνιστικής, όπως και βαθμολογικά, και στην 6η αγωνιστική, τι θα γίνει 16η αγωνιστική του πρωταθλήματος. Ήταν ακόμα μια αγαπημένη σας εκπομπή, συντροφιά σας, κάθε Πέμπτη, συντροφιά σας στις 9 ακριβώς, η εκπομπή Σέντρα. Στην επιμέλεια αυτής της εκπομπής ο Γιώργος Οικονόμου, ενώ στην κάμερα ο Σπύρος ο Μαλέας. Κάπου εδώ κλείνουμε. Ήταν κοντά σας η αγαπημένη σας εκπομπή. Από μένα τίποτα άλλο. Καλό σας βράδυ.